Τώρα, σας έλεγα νωρίτερα ότι το επόμενο θέμα που θα κουβεντιάσουμε ίσως θα έπρεπε να είναι το μείζον μετά το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. Δηλαδή, τι ανέδειξαν τα Τέμπη? Ότι δεν έχουμε τρένα. Αυτό ανέδειξαν τα Τέμπη. Και η επόμενη μέρα δικαίως. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι είναι άδικο να κουβεντιάζουμε ποιος φταίει, πού είναι οι ευθύνες, τι έγινε σωστά, τι δεν έγινε σωστά. Είναι η μία κουβέντα. Η άλλη κουβέντα που δεν κάναμε ποτέ και θα έπρεπε να της δώσουμε την ίδια βαρύτητα είναι τι γίνεται με το τρένο. Γιατί όλη η Ευρώπη είναι, αν δείτε το χάρτη, είναι τόσο πυκνές οι γραμμές στο χάρτη των σιδηροδρόμων που είναι σαν μια μουτζούρα. Η μόνη χώρα που έχει μια ευθεία γραμμή και αυτή υπολειτουργεί είναι η Ελλάδα. Παρακάλεσα λοιπόν τον κύριο Αχιλλέα Χικίμογλου, είναι νομίζω από τους καλύτερους γνώστες του παρόντος, του παρελθόντος, ίσως και του μέλλοντος, θα το δούμε, που αφορά τα τρένα. Και τον ευχαριστώ πολύ που είχε την καλοσύνη να έρθει. Σας γεια σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και νομίζω ότι υπερβάλλεται. Εντάξει, έχω διαβάσει αρκετά πονήματα αναφορικά με τις μεταφορές, αλλά περισσότερο για το τρένο. Και μάλιστα ένα τελευταίο ήταν το πώς ποτέ, όσες φορές του δόθηκε ζωή του σιδηροδρόμου στην Ελλάδα, δεν πέτυχε τίποτα. Ερώτηση λοιπόν, γιατί όλη η Ευρώπη έχει τόσο πυκνό δίκτυο στα τρένα και η Ελλάδα δεν έχει τίποτα? Εντάξει, δεν είναι ότι δεν έχει τίποτα. Έχει επενδύσει η Ελλάδα, απλώς δεν ήταν πολύ οργανωμένη μετά στην λειτουργία και τη συντήρηση. Τι έχει Ελλάδα, έχει Δυτική Ελλάδα τρένο, έχει Όχι. Νότια Ελλάδα τρένο? Για άλλους λόγους. Άρα, η Ευρώπη τα έκανε γιατί επένδυσε μαζικά, όχι απλώς επένδυσε μαζικά, τα προστάτεψε και το κράτος. Δηλαδή, φρόντισε να δώσει συμβάσεις και καταστάσεις που ήταν μονοπωλιακές ή τέλος πάντων προνομιακές, ούτως ώστε να έχει έσοδα, αυξημένα έσοδα, ναι, ο σιδηρόδρομος, γιατί τη φύση του είναι ένα ζημιογόνο μέσο. Ναι. Όλα τα μέσα από τη φύση του είναι ζημιογόνα, ναι, εάν κληθούν να καταβάλουν και το σύνολο του κόστους της υποδομής. Ναι. Έτσι, ο σιδηρόδρομος πληρώνει. Και που αποτελούν. Εάν αύριο το πρωί. Παράγουν ένα κοινωνικό έργο, έτσι. Εάν αύριο το πρωί εξωτερικεύαμε το κόστος κατασκευής των αυτοκινητόδρομων στα αυτοκίνητα και τα φορτηγά, δεν θα παίρναμε αυτοκίνητο. Mm. Να το πω όσο πιο απλά. Ναι. Δεν αρκεί το ότι πληρώνουμε διόδια. Δεν το ισορροπεί. Με τα πολεμικά, η αφετηρία με διαφοροποίησεις ως προς το πυρήνα του προβλήματος, δηλαδή τα ελλείμματα, είναι κοινή σε όλη την Ευρώπη. Και έχουν γίνει τεράστιες ζημώσεις στην Ευρώπη το 50 και το 60 και το 70 για να φύγουν από αυτό και να βγουν από αυτό. Η Ελλάδα είχε δυστυχώς διάφορες ατυχίες στην ιστορία της, οι οποίες, αν τις αναζητήσει, πάει κανείς πίσω στον χρόνο και τις αναζητήσει, θα καταλάβει αρκετούς παράγοντες που μας έφεραν, τουλάχιστον με τα πολεμικά, σε πολύ χειρότερη αφετηρία. Ένα πρόβλημα ήταν στο Μεσοπόλεμο. Στο Μεσοπόλεμο συμβαίνουν τρία πράγματα. Η κρίση, η παγκόσμια κρίση, αφενός. Αφετέρου, οι μεγάλες επενδύσεις σιδηροδρομικές που κάνει η Ελλάδα αρχίζουν πια και ξεφτίζουν γιατί έχουν παλιώσει και χρειάζονται τεράστια κεφάλαια για να νεωθούν. Και το τρίτο πράγμα που συμβαίνει είναι ότι η αυτοκίνηση αρχίζει και αναπτύσσεται πάρα πολύ. Mm-hmm. Η Ελλάδα είναι η χώρα στη δεκαετία του 30 που έχει τα πιο πολλά αυτοκίνητα στα Βαλκάνια. Παρόλο που είναι πολύ φτωχή. Ναι, αλλά και στην Ευρώπη αναπτύσσεται η αυτοκίνηση και η Ευρώπη έχει ισοπεδωθεί από τον. Μιλάτε για το Μεσοπόλεμο. Εγώ λέω τώρα πάω πιο πέρα. Εκεί αρχίζουν οι παραχωρήσεις σιδηροδρομικές, γιατί ακόμη είναι ιδιωτικά δίκτυα. Δεν είναι. Υπάρχει το κρατικό, είναι το κεντρικό δίκτυο που ουσιαστικά έγινε για να απορροφήσει το Οθωμανικό δίκτυο που πέρασε στην Ελλάδα. Εκεί όλες οι κυβερνήσεις εποχής μπροστά στις ζημιές και στα ελλείμματα παίρνουν μέτρα ρυθμιστικού χαρακτήρα, δηλαδή λειτουργούν, ναι, ως επιτροπές ανταγωνισμού και δίνουν έργο από τα λεωφορεία και τα φορτηγά στο σιδηρόδρομο και έτσι αρχίζει και παρουσιάζει κάποια κερδοφορία, όχι όλα τα δίκτυα, αλλά το κεντρικό δίκτυο, το κρατικό, η σιδηρόδρομη του ελληνικού κράτους, είναι μέχρι και το 40 κερδοφόροι. Ναι. Και παίζει ρόλο βέβαια και η περίοδος μεταξά. Okay. Μεταξάς, έτσι. Πάμε λίγο πιο μπροστά. Τώρα, τι γίνεται μετά? Το 44 όταν φεύγουν οι Γερμανοί, γκρεμίζουν τα πάντα. Ναι. Δηλαδή ήταν κομμάτι του σχεδιασμού. Γέφυρες, τούνελ, υποδομές. Γκρέμισαν τα πάντα. Οπότε δεν είναι ότι απλώς κάναν κάποιες ζημιές. Πήραν την Ελλάδα από τον 20ο αιώνα, τη γύρισαν στο 19ο. Άρα, ακολουθεί μια πάρα πολύ επίπονη προσπάθεια ανασυγκρότησης. Mm-hmm. Στην αρχή με τους Βρετανούς και μετά με τους Αμερικανούς και το σχέδιο Μάρσαλ, που απλώς στις καλύτερες των περιπτώσεων επαναφέρουν το σύστημα όπως ήταν το 1939, το 1938-1937. Το ίδιο
Το σκεπτικό του σχεδίου Μάρσαλ είναι ότι δεν σου δίνω λεφτά για να τα συγχρονίσεις. Σου δίνω λεφτά για να τα ξανακάνεις όπως ήταν. Ναι. Άρα η μεταπολεμική αφετηρία για την Ελλάδα έχει πάρα πολλά γκολ από τα αποδυτήρια. Ωραία. Σε όλα είμαστε πίσω. Ούτε αυτοκινητόδρομους είχαμε, ούτε υποδομές. Κάναμε όμως εκεί. Εκεί μια διαφοροποίηση, είναι ότι από το 55 μέχρι το 75 η Ελλάδα επενδύει σε οδικά δίκτυα με αναλογία 12:1 έναντι το σιδηροδρόμου. Α... Για κάθε μία δραχμή στο σιδηρόδρομο πήγαιναν 12 σταθμικά. Να το λοιπόν, αμέσως. Άρα η υστέρηση συνεχίζεται πια και μέχρι και τη λήξη της Χούντας. Ναι. Αυτή η υστέρηση. Ναι. Η οποία νομοτελειακά μετά συνεχίζεται, γιατί πάλι δεν έχει λεφτά η χώρα, δεν ναι. έχει και πολλά λεφτά. Για να... Ναι, αλλά η χώρα προχωράει, είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι. παίρνει κονδύλια, κάνει διαγωνισμούς, προγραμματίζει υποδομές και τέλος πάντων το αύριο που σχεδιάζαμε ήταν το χθες της Ευρώπης. Δηλαδή ακόμη και η γραμμή της Θεσσαλονίκης που θέλαμε να την κάνουμε μια ευρωπαϊκή γραμμή και πήραμε τους Ιταλούς και δεν ξέρω τι κάναμε, φτιάξαμε τρένα που είχαν τις επιδόσεις που είχαν τα τρένα στην Ευρώπη πριν μια εικοσαετία. Ναι, εντάξει. Αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα είναι ότι ο στρατηγικός σχεδιασμός, τον οποίο εφήρμοσαν όλες οι μεταπολιτευτικές κυβερνήσεις, ξεκινά από τα τελευταία χρόνια της ΕΡΕ, του Καραμαλή. Mm-hmm. Δηλαδή το πλάνο που είχαμε για να φτάσουμε τον Πειραιά στα σύνορα με διπλή σύγχρονη γραμμή, ηλεκτροκινούμενη και σηματοδοτούμενη, ξεκινά το 61-62. Ναι. Δηλαδή γίνονται κάτι προσπάθειες Παπαλιγούρας στο Υπουργείο Συντονισμού και κάπως το βάζουν μπρος. Επισημοποιείται από την κυβέρνηση Ενώσεως Κέντρου, η οποία προσλαμβάνει τη γαλλική Σοφρερέη. Το 61 λοιπόν ξεκινάει. Ναι. Άρα το πλάνο αυτό που εφαρμόζουμε σιγά σιγά 50-60 χρόνια είναι το πλάνο του 61. Δεν είχαμε ποτέ πλάνο ότι θα πάμε ναι. με 300, θα ναι. τα κάνουμε όλα από την αρχή, θα δώσουμε ένα τσουβάλι λεφτά, αλλά σήμερα θα έχουμε ένα γρήγορο ναι. μέσο. Ναι. Όλοι εφαρμόζουμε ελλείψη των απαραίτητων χρημάτων που θέλαμε, γιατί δεν είναι και τα οδικά ήταν καλύτερα. Ναι. Τώρα έχουμε οδικά. Ναι. Τώρα έχουμε. Και αυτά ΣΔΙΤ τα περισσότερα. Είναι παραχωρήσεις. Η παραχώρηση δεν είναι ΣΔΙΤ, το ΣΔΙΤ είναι άλλο ναι, πράγμα. Ναι, είναι άλλο ναι, πράγμα. Ναι. Κάποια είναι ΣΔΙΤ, κάποια είναι παραχωρήσεις. Η παραχώρηση ήταν και ο τρόπος που ανέπτυξε υποδομές στο ναι. ελληνικό κράτος ναι. στο 19ο αιώνα. Ναι. Δεν είναι κάτι καινούργιο. Το θέμα είναι, είπαμε για το χθες, περίπου υπονοήσαμε το σήμερα. Ναι. Υπάρχει περιπτική για τους σιδηροδρόμους στην Ελλάδα. Εγώ θεωρώ. Λέω, η Δυτική Ελλάδα δεν έχει τρένο. Η Πελοπόννησος από την Πάτρα, στην Πάτρα αγωνίζεται να φτάσει το τρένο επίσης μια εικοσαετία. Και άντε και στο Κιάτο, άντε και στο Ρίο, ακόμη δεν έχει φτάσει. Ναι. Από εκεί και κάτω τίποτα. Καλαμάτα, Πύργος, Τρίπολη. Δυτική Ελλάδα τίποτα. Φτιάχνουν υποδομές, Αλεξανδρούπολη. Ανοίγουμε παράλληλη δίωδο στον Βόσπορο χωρίς να έχουμε επενδύσει στο τρένο. Είναι ναι. το προηγούμενο, δύο προηγούμενων αιώνων. Θέλω να πω ότι νιώθω ότι κοιτάμε μπροστά, αλλά για κάποιο λόγο δεν βλέπουμε το τρένο. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι αυτές είναι επενδύσεις πάρα πολύ μακρόπνοες. Και είναι επενδύσεις στις οποίες λες σήμερα θα πατήσω το κουμπί και ειδικά στην ελληνική πραγματικότητα όπου όλα αργούν. Η αρχαιολογία αργεί, η απαλωτριώση αργεί, η μετακινήση δικτύων, όλα είναι κοινά προβλήματα στην ανάπτυξη των υποδομών. Όλα αυτά παίρνουν πάρα πολλά χρόνια. Τώρα, το πρόβλημα είναι ότι η Ελλάδα πέρασε και μια μεγάλη κρίση. Δεν είχε χρήματα. Ναι. Δηλαδή, όλη η περίοδος από... Συγγνώμη, σε αυτή την περίοδο τελείωσε η Ιόνια οδός, τελείωσε η Ολυμπία οδός, στην περίοδο της κρίσης, στο βαθύ σημείο. Βεβαίως τελείωσαν, αλλά πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη δύο δεδομένα. Ότι μιλάμε για υποδομές οι οποίες ξεκίνησε η ορίμασή τους τη δεκαετία ναι. του 90. Σωστά. Αν μπείτε στα αρχεία των εφημερίων, σωστά, θα δείτε σωστά, το Λαγιώτη σωστά, να μιλάει για αυτά. Ναι. Και γίναν νόμοι του κράτους το 7 επί σουφλιά. Ναι, ναι. Δηλαδή πήραν μια δεκαετία ορίμασης. Ναι. Σωστά. Πέσαν πάνω στην κρίση, έγινε ένα τεράστιο reset χρηματοοικονομικό ξανά και ξανά για να βγει το έργο και έτσι τους έχουμε. Mm-hmm. Έτσι. Άρα δεν είναι το ίδιο. Έχουμε μπροστά μας το τρένο, το βλέπουμε το τρένο μπροστά. Εγώ το βλέπω. Εγώ θεωρώ ότι εάν το σύστημα λίγο οργανωθεί και λαμβάνει υπόψη ότι υπάρχει το CAPEX, δηλαδή το κεφάλαιο που βάζουμε για τη δημιουργία μιας υποδομής, και υπάρχει και το OPEX, το κεφάλαιο που χρειάζεται για να λειτουργούμε και να συντηρούμε μια υποδομή. Το τελευταίο, η τραγωδία των Ντεμπών εκτιμάται ότι μπορεί να μας πάει ένα βήμα πιο μπροστά ή να μας φέρει ένα βήμα πιο πίσω. Και όλος αυτός ο θόρυβος για τα τρένα. Για μένα νομίζω ότι η μεγάλη ζημιά, πέρα από το, εντάξει, υπήρχε το ηθικό κομμάτι. Το ανθρώπινο κομμάτι. Το ανθρώπινο κομμάτι, για το οποίο δεν μπορώ να πω και πολλά. Αλλά η μεγάλη ζημιά
τεχνικά μιλώντας, έγινε από τον Ντάνιελ. Ο Ντάνιελ έκανε τεράστια ζημιά, διότι αποδεκάτησε φρέσκα έργα. Ναι. Με αποτέλεσμα να έχουμε πάει πίσω. Εγώ θέλω να είμαι πάντοτε άνθρωπος αισιόδοξος και να λέω ότι πρέπει να μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Όλοι κάνουν λάθη. Και οι οργανωμένοι και οι ανοργάνωτοι λαοί. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αν η Ελλάδα έχει δείξει ότι όταν το θέλει, ναι, μπορεί. Πάντως, εγώ θα σας πω ότι πάντα όταν ταξιδεύα τα προηγούμενα χρόνια, τα πολλά προηγούμενα χρόνια ζήλευα τους αυτοκινητόδρομους και τα τρένα έξω. Σήμερα δεν ζηλεύω τους αυτοκινητόδρομους, αλλά συνεχίζω να ζηλεύω τα τρένα. Ίσως να δοθεί αυτή η δυνατότητα. Να ζούμε σε ένα περιβάλλον ανάπτυξης, οπότε θεωρώ ότι με τις κατάλληλες ενέργειες θα μπορούσε να έρθει η ώρα. Κύριε Χικίμοβλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ σας ευχαριστώ για την καλοσύνη σας. Να είστε καλά. Γεια σας.